υπάρχει εργαζόμενος στην Καβάλα που δεν έχει καταλάβει πως η πλειοψηφία στο ΔΣ του εργατικού κέντρου είναι εδώ και καιρό απομακρυσμένη από τις ανάγκες του. Ειδικά όμως τα τελευταία χρόνια γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο και πιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Και τώρα, με τον πρωτόγνωρο και κατάπτυστο, το λέμε εμείς, πειθαρχικό κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, που πέρασε στην ετήσια συνέλευση στις 9 του Απρίλη, πραγματικά έχει πέσει και το τελευταίο φύλλο οικής. Θα δείξω μόνο ορισμένες πλευρές του κανονισμού. Για παράδειγμα, ο νέος κανονισμός ορίζει πως οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πλέον κλειστές. Όχι ότι ήταν και ποτέ ανοιχτές δηλαδή, αλλά τώρα και με τη βούλα θα είναι μακριά από τους εργαζόμενους, παρόλο που οι αποφάσεις του τους αφορούν άμεσα. Και πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για συνεδριάσεις του ΔΣ, μιλάμε για διαδικασίες fast track. Αν και όταν αποφασίσουν να πάνε σε αυτήν την ΔΣ, συνήθως κάθε 2 με 3 μήνες, χωρίς να γίνεται καμία συζήτηση. Απαγορεύεται στις υπόλοιπες παρατάξεις να βάζουν θέματα στα ΔΣ, δεν κρατιούνται καν πρακτικά των τοποθετήσεων, τα οποία γράφονται εκ των υστέρων και πολλές φορές με διαστρεβλωμένη τη θέση των εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο της ταξικής ενότητας. Γεγονός που το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως και μας έχει αναγκάσει να μην υπογράφουμε το βιβλίο των πρακτικών. Τις περισσότερες φορές δεν δίνουν καν το λόγο για να τοποθετηθούμε για κάποιο ζήτημα και όταν επιμείνουμε και το απαιτήσουμε, έχουν φτάσει στο σημείο να ασκήσουν τις γραπτές μας τοποθετήσεις και να φεύγουν σχεδόν όλοι έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, λέγοντας ότι αυτά τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ο νέος κανονισμός δίνει πλέον τη δυνατότητα στον πρόεδρο να αποβάλει από τη συνεδρίαση του ΔΣ όποιον δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις, δηλαδή σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί τους. Στο σημείο που αναφέρεται στη χρήση του κτηρίου από τα σωματεία μέλη του για τις γενικές συνελεύσεις και τις εκλογές τους, λέει ξεκάθαρα ότι μπορεί να δοθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Πλέον και αυτό γίνεται κανόνας, γιατί και στο παρελθόν έχουν αρνηθεί σε σωματεία να κάνουν εκλογές και συγκεκριμένα στο σωματείο των υποδόμων, καβάλας, των χειριστών και των εμποροϋπαλλήλων. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς για ένα κτίριο που εδώ και χρόνια είναι σπάνια ανοιχτό και για να μπει μέσα χρειάζεται να έχει την άδεια από τον πρόεδρο. Στα άρθρα 6 και 7 απαγορεύουν την παρουσία των μελών του μουσού στις γενικές συνελεύσεις και στις εκλογικές διαδικασίες των σωματείων. Και η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό αποφέρει πλέον την αποβολή τους από το ΔΣ. Φτάνουν στο σημείο να απαγορεύουν μέχρι και την παρουσία εκλεγμένων σε ομοσπονδίες και στην ΓΕΣΕ. Είχαμε ήδη 2 περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με εκλεγμένους από τις ομοσπονδίες των υποδόμων και του μετάλλου που παρεμποδίστηκε η παρουσία τους σε εκλογές σωματείων άσχετα να ανήκουν και ανήκουν δηλαδή και βγάζουν αντιπροσώπους σε αυτές τις ομοσπονδίες των σωματεία που κάνουν εκλογές. Η διοίκηση λέει ότι ο κανονισμός δεν υποχρεούται, όπως είπε και ο συνάδελφος, να δίνει σε οποιοδήποτε τρίτο εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Δηλαδή καταστάσεις ψηφισάντων και άλλα άγραφα αρχαιρεσιών για να μην μπορεί κανένας να ελέγξει την ονομότητά τους. Και τι έχουν να κρύψουν. Για παράδειγμα, τα 2 καπνοεργατικά σωματεία που βρέθηκαν να έχουν υποψηφίσει 160 από τους 190 ψηφίσαντες και να εκλέγουν 6 αντιγέντρες αντιπροσώπους στο εργατικό κέντρο. Τα 2 σωματεία του ιδιωτικού τομέα στην Καβάλα που ελέγχουν, που βρέθηκαν να έχουν ψηφίσει συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες. Παλιότερα, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Μαγείρων, πολλοί θα το θυμόμαστε, που παρουσίασαν 800 ψηφίσαντες και άλλα πολλά παραδείγματα. Πριν τις ετήσιες γενικές και τις εκλογοπολιτιστικές συνελεύσεις, δεν γίνεται ποτέ έλεγχος και δεν δίνονται ποτέ οι καταστάσεις των σωματείων και των αντιπροσώπων και όποτε του ζητήθηκε να γίνει έλεγχος από τους δικούς μας εκλεγμένους στο Διοικητικό Συμβούλιο, η απάντησή τους ήταν ότι το έχουν κάνει οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τους συσχετισμούς, τις καρέκλες, τα προνόμια και τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην εργοδοσία. Μιλάνε για σκοπούς και συμφέροντα της εργατιοπαλληλικής τάξης, τη στιγμή που ούτε καλά-καλά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας της ΠΑΣΚΕ δεν απεργούν. Δεν κάνουν τίποτα για την οργάνωση των αγώνων. Αντιθέτως, με την τακτική τους, τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, τώρα και με τον πειθαρχικό κανονισμό, δείχνουν ότι εχθρεύονται τους αγώνες, αλλά και όσοι προσπαθούν να τους οργανώσουν. Όμως εμείς το ξεκαθαρίζουμε ότι τα εργατικά κέντρα δεν είναι τσιφλίτσι κανενός. Πολύ παραπάνω δεν είναι ούτε υποκαταστήματα των επιχειρήσεων, ούτε παραρτήματα των Υπουργείων. Ανήκουν στους ίδιους τους εργαζόμενους και πρέπει να προασπίζονται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την ελευθερία του λόγου, την ανάπτυξη των αγώνων, την οργάνωση των εργαζομένων. Σε αυτό το δρόμο εμείς θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις
δίνοντας το χέρι μας σε όποιον θέλει να ξεφύγει από αυτόν τον βούρκο και την κατρακύλα.